Σήμερα 20 Μαρτίου η Παγκόσμια Οδοντιατρική Κοινότητα εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας και με πρωτοβουλία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κηρύσσεται και η έναρξη του Παγκόσμιου Έτους Στοματικής Υγείας για το 2024. Κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας πραγματοποιεί σε συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για την καλή στοματική υγεία. Σήμερα εκπροσωπώντας τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας κάνουμε μια ενημέρωση στο κοινό στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας στοματικής υγείας, θέλοντας να επισημάνουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η υγεία του στόματος σε όλη τη γενικότερη υγεία μας. Το μότο αυτής της τριετίας για την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία είναι ένα χαρούμενο στόμα, είναι ένα χαρούμενο σώμα. Με αυτό θέλουμε να υποδείξουμε και να επισημάνουμε πως η γενικότερη υγεία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία του στόματος. Όταν έχουμε ένα υγιές στόμα, τότε μπορούμε να φάμε καλά, να μην έχουμε πόνους, να μην έχουμε δυσφορία. Ένα άτομο το οποίο έχει πρόβλημα με τα δόντια του, με το στόμα του, έχει ολιγοδοντία, έχει νοδότητες, οδηγείται πολλές φορές σε κοινωνικό αποκλεισμό, σε έλλειψη αυτοπεποίθησης. Υπάρχουν διάφορα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα, γι' αυτό εμείς επισημαίνουμε πως πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υγεία της στοματικής μας κοιλότητας. Επίσης δήλωσε πως στόχος των οδοντιάτρων είναι να εκπαιδεύσουν τους πολίτες ώστε να φροντίσουν το στόμα τους, αλλά και να επισκέπτονται τον οδοντίατρό τους τακτικά. Η Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας απευθύνεται στο κοινό, προσπαθώντας να διεισδύσουμε στο κοινωνικό ιστό ως οδοντίατροι, να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες ότι πρέπει να φροντίζουν το στόμα τους, ότι πρέπει να επισκέπτονται τον οδοντίατρό τους τακτικά ανά εξάμηνο, έτσι ώστε να γίνεται ένας έλεγχος τόσο της στοματικής κοιλότητας και των δοντιών τους, όσο και ένας έλεγχος για πιθανά πρώιμα ενδεικτικά στάδια μιας γενικότερης νόσους που μπορεί να εμφανίζεται στο στόμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί ένας ασθενής να φροντίσει όχι μόνο το στόμα του, αλλά να φροντίσει και τη γενικότερη υγεία του όταν θα υπάρχει μία υπόδειξη για ένα νόσημα το οποίο εμφανίζεται πρώιμα στο στόμα. Τέλος, η πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας πρόσθεσε ότι ο Σύλλογος έχει προγραμματίσει πολλές δράσεις για όλο το 2024, ενώ σχεδιάζεται και ένα συνέδριο που θα αφορά στην διακοπή του καπνίσματος. Ο σύλλογός μας έχει πάρα πολλές δράσεις που ξεκινούν από σήμερα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας, και θα έχουν διάρκεια καθ' όλο το έτος. Δεν έχουμε σταματήσει να επισκεπτόμαστε τα σχολεία για να ενημερώνουμε τους μαθητές. Όποιο σχολείο ενδιαφέρεται, η ανταπόκρισή μας είναι άμεση. Επίσης υπάρχει πρόγραμμα ενημέρωσης στα καπή της πόλεως, σε αθλητικούς συλλόγους. Θα γίνονται συνέδρια επιστημονικά, αλλά και θα έχουν και προφίλ κοινωνικό. Σχεδιάζουμε ένα συνέδριο με την αρρωγή του Δήμου Τρυπόλεως και της περιφέρειας που θα αφορά στη διακοπή του καπνίσματος και θα έχει και εισήγηση για το κοινό, και μάλιστα θα έχουμε και δωρεάν στοματολογικό έλεγχο σε όσους πολίτες το επιθυμούν. Να πούμε ότι κάνουμε συνέχεια μέσω της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας την προσπάθειά μας να πείσουμε την πολιτεία να σκύψει πάνω στην οδοντιατρική περίθαλψη και να διαθέσει κονδύλια, έτσι ώστε να μπορεί ο οδοντιατρικός ασθενής να προσέρχεται στο οδοντιατρείο χωρίς να σκέπτεται το οικονομικό ζήτημα, γιατί τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν πως είναι πολύ δύσκολο για πάρα πολλούς ασθενείς να προσέλθουν στα οδοντιατρία λόγω της οικονομικής στενότητας. Υπήρξαν δυστυχώς
πάρα πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα, γιατί έδειξε πως στο έτος που έγινε η μελέτη αυτή, άτομα από 16 ετών και άνω δεν προσήλθαν στον οδοντίατρο ούτε μία φορά οικειοθελώς μέσα σε ολόκληρο το έτος, παρεκτός εάν υπήρχε κάποια έκτακτη ανάγκη. Αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο για όλους μας, γιατί καταλαβαίνετε πως υπάρχουν πάρα πολλοί, αντιλαμβανόμαστε κι εμείς πως υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν οδοντιατρικά προβλήματα και δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε αυτά. Ζητούμε λοιπόν να γίνουν να υπάρξει πρόβλεψη για την οδοντιατρική περίθαλψη, όπως υπήρξε στο παρελθόν το Dentist Pass που αφορούσε σε παιδάκια 6 με 12 χρόνια και ήταν ένα πρόγραμμα που αφορούσε σε έλεγχο, οδηγίες στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και φθορίωση. Ανταποκρίθηκε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Βεβαίως υπήρχε περιθώριο να ανταποκριθούν και ακόμα περισσότερα οι οικογένειες και ελπίζουμε πως αυτό το έχουμε την διαβεβαίωση της πολιτείας, πως αυτό το πρόγραμμα θα επαναληφθεί και στο μέλλον. Επίσης ζητούμε να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές με οδοντιάτρους να καλυφθούν οι κενές θέσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις στα κέντρα υγείας και σε νοσοκομεία, όπου θα μπορούσαν να δεχθούν οι ασφαλισμένοι τη δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη.